Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Για το σημερινό μου τσαντάκι έχω επιλέξει νήμα μέτριου πάχους προς το χοντρό. Είναι ο τσιλές που το κάνουμε εμείς, το διπλώνουμε και το κάνουμε μπαλίτσα. Το πλέκω με βελονάκι νούμερο 5 και είναι κατά τη γνώμη μου το ιδανικό νήμα για να μου δώσει ένα τόσο μεστό και στακάτο αποτέλεσμα. Η πλέξη αυτή είναι και μόνης όψης όπως την έχω κάνει εγώ εδώ για τσάντα, γιατί από πίσω είναι λία, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολη πλέξη και για διπλής όψης, για ένα κασκόλ, για μια μπλούζα, για ζακέτα, για οτιδήποτε θέλουμε. Πανεύκολη πλέξη, έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Στο συγκεκριμένο τσαντάκι το μόνο που έχω κάνει είναι να πλέξω ένα παραλληλόγραμμο κομμάτι. Όταν ξεκίνησα και έπλεκα και δημιουργούσα σειρές, με το μάτι, φτάνοντας εδώ, δηλαδή 2, 4, 6 σειρές, αποφάσισα ότι μου αρκεί να είναι η πλευρά για το τσαντάκι μου. Έβαλα σημάδια, έκανα 4 σειρές που αφορούν τον πάτο μου, έβαλα πάλι σημάδι, άλλες 6 σειρές, γιατί το ένα μέρος από το τσαντάκι μου, η μία πλευρά με την άλλη είναι ακριβώς ίδια, και τώρα συνεχίζω που θα γίνει το καπάκι που θα γυρίσει. Σταμάτησα φυσικά πριν ολοκληρώσω για να σας δείξω και την πλέξη και το πώς θα κάνω το καπάκι. Αν υποθέσουμε ότι τώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας, θα πρέπει να κάνετε μία αλυσίδα αρχική με μονό αριθμό πόντων. Δεν μας ενδιαφέρει πόσοι θα είναι, όσους θέλει κάθε μία, ανάλογα με το φάρδος και το μέγεθος της τσάντας της, και θα πλέξετε την πρώτη σας σειρά με άριχτα. Η καλή πλευρά του πλεκτού μας είναι τα άριχτα και τώρα είναι σαν να πλέκετε την πρώτη σας σειρά. Είναι σαν να ξεκινήσατε μόλις τώρα τη δουλειά σας. Έχετε κάνει μια αρχική αλυσίδα ανάλογα με το φάρδος που θέλετε να έχει το τσαντάκι σας. Με το μάτι την έκανα. 25 άριχτα έχει η δική μου τσάντα. Στη δική μου περίπτωση λοιπόν πλέκω με 25 άριχτα. Έκανα την αρχική μου αλυσίδα με το μάτι όσο ήθελα εγώ να είναι το φάρδος από το τσαντάκι μου. Και το μόνο που με διέφερε ήταν να είναι μονός αριθμός πόντων. Έτσι λοιπόν 25 άριχτα στην πρώτη μας σειρά, γυρνώντας στην αρχική μας αλυσίδα. Να σας πω ότι εμένα τα 25 άριχτα μου έχουν δώσει 21 εκατοστά φάρδος, 22 θα γίνει μαζί με την περιμετρική σειρά και για ένα τσαντάκι βραδινό θεώρησα ότι μου είναι αρκετό. Αφού λοιπόν κάνετε την πρώτη σας σειρά, στρώσετε δηλαδή την αρχική σας αλυσίδα με άριχτα, από την ανάποδη πλευρά του πλεκτού είναι το σχέδιο. Αυτές τις δύο σειρές επαναλαμβάνουμε τόσο εύκολα και απλά. Ένα άριχτο στον πρώτο μας πόντο και παίρνουμε νήμα για να κάνουμε ένα ποδαράκι στο δεύτερο μας πόντο. Δεν το ολοκληρώνουμε. Παίρνουμε νήμα και στον ίδιο πόντο δεύτερο ποδαράκι που δεν το ολοκληρώνουμε. Βγάζουμε και τις τρεις θηλιές μαζί και κάνουμε ένα άριχτο στον διπλανό πόντο. Παίρνουμε νήμα σαν να θέλουμε να κάνουμε ένα ποδαράκι, αλλά δεν ολοκληρώνουμε, δεν βγαίνουμε δεύτερη φορά. Παίρνουμε νήμα και στον ίδιο ακριβώς πόντο ξανακάνουμε άλλο ένα ποδαράκι που δεν ολοκληρώνεται. Παίρνουμε νήμα και τα κλείνουμε και τα δύο ποδαράκια μαζί και μπαίνουμε στο διπλανό πόντο κάνοντας ένα άριχτο. Αυτό επαναλαμβάνουμε, δύο ποδαράκια που δεν ολοκληρώνονται και τα κλείνουμε μαζί και ένα άριχτο. Ξεκινήσαμε με ένα άριχτο, θα πρέπει να τελειώσουμε με ένα άριχτο. Γι' αυτό και ο μονός αριθμός πόντων.
companion at the moment of my death. Echo I created, I lasted my last breath. My voice is made an avalanche and buried a man I never knew. And when he died, his widow cried, Mr. Daddy, and they made you. I have only one thing to do, and that's be the way that I am, and then sink back into the ocean. I have only one thing to do, and that's be the way that I am, and then sink back into the ocean. Ο προτελευταίος μου πόντος είναι δύο ποδαράκια μαζί και ο τελευταίος μου πόντος ένα άριχτο. Από την ανάποδη πλευρά, κάνοντας αυτή τη σειρά από την καλή μου κάνει αυτά τα μικρά φουσκάκια. Είμαι στην καλή πλευρά του πλεκτού μου και θα κάνω όλη τη σειρά με άριχτα. Αυτές οι δύο σειρές λοιπόν επαναλαμβάνονται και το αποτέλεσμα είναι απλό, όμορφο, στα κάτω αποτέλεσμα, χωρίς τρύπες, ώστε να μας δυσκολέψει στην επένδυση ή στο να φαίνεται το πλέγμα οτιδήποτε άλλο βάζετε μέσα, και πάρα πολύ γρήγορα φεύγει αυτή η πλέξη. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω. Και επαναλαμβάνω ακριβώς την ίδια σειρά. Ένα άριχτο, αμέσως μετά δύο ποδαράκια στον ίδιο πόντο. Ο επόμενος πόντος άριχτο, ο επόμενος δύο ποδαράκια στον ίδιο πόντο, κλεισμένα μαζί. Μέχρι το τέλος της σειράς. Αφού έχω δημιουργήσει λοιπόν τις τέσσερις σειρές για το καπάκι μου, θέλω να το κλείσω λίγο έτσι με μια μικρή καμπύλη για να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να ξεχωρίζει, να μην είναι ένα ίσιο καπάκι. Οπότε έχω κάνει την καλή μου πλευρά που είναι τα άριχτα και είμαι στην ανάποδη πλευρά που είναι οι φούσκες μου. Μια μικρή καμπύλη θα δώσω λοιπόν. Ξεκινάω και κάνω στον πρώτο πόντο άριχτο, στον επόμενο τα δύο ποδαράκια μαζί, άριχτο, δύο ποδαράκια μαζί, άριχτο, και θέλω να κλέψω λίγα ποδαράκια, να μην τα κάνω, για να κάνω εδώ την καμπύλη μου. Οπότε ένα, δύο, θα τα πλέξω βουβά για να κατέβει αυτή η σειρά πιο κάτω, να μην έχει καθόλου εδώ. Εδώ λοιπόν που θα ήταν να κάνω τη φουσκίτσα, κάνω βουβό. Στο επόμενο άριχτο κάνω βουβό. Στην επόμενη φουσκίτσα κάνω βουβό. Και πάμε, συνεχίζουμε την πλέξη μας. Άριχτο, φουσκίτσα. Μέχρι το τέλος της σειράς. Μία αλυσίδα στον αέρα, γύρισα τη σειρά μου και θέλω να σβήσω και αυτή τη γωνία. Κάνω μία μείωση και συνεχίζω με άριχτα. Φτάνω στην τελευταία μου φουσκίτσα. Θέλω να σβήσω. Πώς σβήνουμε μια σειρά? Με βουβά. Βουβό. Βουβό. Συνεχίζω με βουβά πάνω στα βουβά που είχα κάνει στην προηγούμενη σειρά. Και ολοκληρώνω τη σειρά αυτή
μόνο με βούβα. Κόβω το νήμα μου. Και από την ανάποδη πλευρά του πλεκτού μου θα ενώσω για να κάνω την τελευταία μου σειρά. Αμέσως μετά το προηγούμενο βουβό και με στους δύο τελευταίους πόντους που πάλι θα τους πλέξω μαζί, ένα άριχτο, για να σβήσω τη σειρά μου και να κάνω στρογγυλάδα στη γωνία. Γυρίζω. Μείωση. Μείωση με δύο άριχτα μαζί. Σβήνω με βουβά. Κόβω το νήμα μου. Και μην τρομάζετε, όλες αυτές οι κλωστές θα σουλουποθούν με την περιμετρική σειρά που θα κάνω. Το πάνελ μου είναι έτοιμο. Είναι το μεγάλο του σημείο. Είναι 41 εκατοστά το ύψος του και 21 εκατοστά το φάρδος του. Επειδή, όπως σας είπα, η πλέξη αυτή μου έχει δώσει ένα πολύ στακάτο αποτέλεσμα, δεν θα βάλω πλέγμα στην τσάντα, θα βάλω μόνο ύφασμα και σάλπα, οπότε την περιμετρική σειρά θα την πλέξω τώρα, χωρίς να
τοποθετήσω πλέγμα επάνω. Εάν είναι να βάλω πλέγμα, στις περιπτώσεις που βάζω πλέγμα στην τσάντα μου, το πλέκω στην τελευταία σειρά την περιμετρική μαζί. Θα ξεκινήσω λοιπόν κάνοντας άριχτα γύρω γύρω για να το στρώσω, προσέχοντας από την αρχή μέχρι το ποντοδείκτη, από ποντοδείκτη σε ποντοδείκτη, να έχω τους ίδιους πόντους και για την μπροστινή και για τη μέσα πλευρά από το τσαντάκι μου, και για τον πάτο και στις δύο πλευρές και για την πλάτη. Μόνο στο καπάκι δεν θα έχω τους ίδιους πόντους από εδώ και από εδώ, γιατί είναι λιγότερες οι σειρές μου. Προσέχω λοιπόν πάντα όσους πόντους ρίξω εδώ, να ρίξω και από εδώ. Αυτό σας το έχω ξαναπεί και σε άλλα τσαντάκια. Θέλω να το προσέχετε, γιατί μετά στείνεται πολύ πιο εύκολα η τσάντα σας και δεν στραβώνει ή να φαίνονται οι γραμμές λοξές όταν θα την κλείσουμε και θα την ενώσουμε. Ξεκινάω λοιπόν, επέλεξα να κάνω την περιμετρική μου σειρά με μαύρο νήμα για να δώσω μία έμφαση. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την καλή πλευρά. Βάζω το θελωνάκι μου στον πρώτο πόντο, κάνω μία θηλιά. Και ξεκινάω τα άριχτα. Σας έχω πει ότι τις ουρές από τα νήματα πάντα τις πλέκω μέσα για να μην έχω να στερεώνω μετά. Όλες μου οι σειρές ξεκίνησαν και τελείωσαν με άριχτο, το οποίο σημαίνει ότι κάθε σειρά και ένα άριχτο η περιμετρική μου σειρά. Θα συνεχίσω λοιπόν έτσι, με άριχτα, προσέχοντας αυτό που σας είπα, και όταν ολοκληρώσω θα γυρίσω για το στήσιμο, για τα πλαϊνά. Αφού ολοκλήρωσα και την περιμετρική σειρά και έχω κάνει τους ίδιους πόντους από ποντοδείκτη σε ποντοδείκτη και στις πλευρές και στον πάτο, πολύ εύκολα τώρα θέλω να κάνω τα δύο πλαϊνά μου, τα οποία πόσο πρέπει να είναι. Πλαϊνά είναι αυτά. Από ποντοδείκτη σε ποντοδείκτη έχω αποφασίσει ότι θέλω να είναι ο πάτος μου και μέχρι εδώ είναι το ύψος μου. Εγώ έχω 12 πόντους αυτή την πλευρά, 12 πόντους αυτή την πλευρά, μιλώντας όχι με σαντιμέτρ, πόντους από το βελονάκι μου, άριχτα. Και πόσους έχω εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 άριχτα. Μαζί με τους ποντοδείκτες μου είναι 9. Εγώ λοιπόν θα κάνω 7 άριχτα επί, αυτό είναι 12, εγώ θα κάνω 11, γιατί 7 και 11 όταν θα κάνω την περιμετρική σειρά θα γίνει όσο πρέπει ακριβώς για να μπει εδώ. Πάμε να κάνουμε άλλη μια τσαχπινιά στο πλαϊνό μας. Έχω φτιάξει πλαϊνό έτοιμο για να μπει η αλυσίδα, χωρίς να βάλω ούτε κρυκάκι ούτε τίποτα, θα είναι μετά. Πάμε να σας το δείξω. Έχω κάνει τη διάσταση που χρειάζεται για το τσαντάκι. Σας εξήγησα πριν πως, δύο λιγότεροι πόντι, δύο λιγότεροι πόντι. Και αφού έφτασα στο επιθυμητό μέγεθος, θα γυρίσω. Πάω με βουβό, γιατί δεν θέλω να προσθέσω από τη μία πλευρά. Δύο άριχτα και γυρίζω στο κέντρο του πλαϊνού μου. Κάνω μερικές σειρές με δύο άριχτα για να μου γίνει λεπτό. Screen.
Είναι αρκετές οι σειρές που έχω κάνει. 2, 4, 6, 8, 10 σειρές έκανα. Και πάμε να κάνω την περιμετρική σειρά με τα άριχτα. Συμπεριλαμβανομένου και αυτού του έξτρα κομματιού που έκανα. Κάνω τη γωνία μου κανονικά, τρία άριχτα και συνεχίζω. Αφήσω λίγο νήμα για να το ράψω μετά, για να το ενώσω. Θέλω να γυρίσω και να το ράψω εδώ, από την πίσω πλευρά, οπότε κράτησα λίγη κλωστή, λίγο νήμα για να το κάνω. Το αφήνω στην άκρη και πάω για την δεύτερη αλυσίδα. Διπλώνοντάς τη, ανάλογα την αλυσίδα που θα βάλουμε, κάνουμε και το μέγεθος αυτό. 13 πόντι μου είναι αρκετή εμένα. Θα περάσω τη μία άκρη μέσα στον κρίκο της αλυσίδας μου, για να μην χρειαστεί να ανοίξω μετά το κρικάκι. Και κλείνω με βουβό. Σε όλους αυτούς τους πόντους, για να γίνει πιο σταθερό, θα κάνω βουβά. Πλέκοντας βουβά πάνω σε αυτή την αρχική μου αλυσίδα, την έχω κάνει πιο χοντρή και σταθερή για να σηκώσει το βάρος.
έτοιμο και τι θα κάνω τώρα, αυτό που έχω αφήσει σε αναμονή, περνάω μέσα. Να το ράψω και να το σταθεροποιήσω εδώ πίσω. Και με αυτόν τον τρόπο έχω γλιτώσει, όπως σας είπα, το κρυκάκι, τη καμάρα, οτιδήποτε θέλετε να βάλετε, και έχω κάνει και μία, ας το πούμε, τσαχπινιά. Ένα λίγο διαφορετικό πλαϊνό από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Και αφού εννοείται ότι έχουμε επενδύσει, έχουμε φτιάξει την τσάντα μας, εγώ θα το κάνω μετά για λόγους συντομίας για το βίντεο. Για να βγάλω πιο γρήγορα βίντεο, θα ενώσω με μαύρο νήμα. Από την ανάποδη πλευρά της τσάντας μου, η εσωτερική πλευρά της τσάντας μου επάνω, καλή πλευρά, το βάζω επάνω. Έχω μετρήσει και ξέρω ότι οι πόντοι μου αυτοί είναι ίδιοι, οπότε ξεκινάω να ενώνω πιάνοντας και τις δύο πλευρές μαζί με το μαύρο μου νήμα. Άλλος ένας πόντος πριν το γωνιακό μου και ο γωνιακός πόντος πέφτει ακριβώς πάνω στο ποντοδείκτη. Συνεχίζω να πλέκω την κάτω πλευρά και τώρα το τσαντάκι θα στρίψει και θα συνεχίσω την ένωση έτσι. Ένα πόντο πριν τη γωνία πάλι, το πιάνω, γωνιακός πόντος, πέφτει ακριβώς πάνω στο ποντοδείκτη, γιατί έχω μετρήσει από πριν τους πόντους μου και τους έχω κάνει ίδιους, και ξαναστρίβω από αυτή την πλευρά και συνεχίζω την ένωση μέχρι εδώ. Φτάνοντας και ολοκληρώνοντας αυτό το πλαϊνό, δεν θα κόψω το νήμα μου, θα συνεχίσω κάνοντας άριχτα. Γύρω από το καπάκι μου. Και να φτάσω στην επόμενη πλευρά που θα ενώσω το επόμενο πλαϊνό. Έχω τελειώσει την ένωση που έκανα. Βέβαια εγώ θα το ανοίξω τώρα για να το επενδύσω το τσαντάκι και να το φτιάξω. Γι' αυτό δεν έχω βάλει ακόμα και τα μαγνητάκια. Όμως θα βάλω δύο μαγνητάκια, ένα εδώ και ένα εδώ, για να μου κλείνει όμορφα, και θα σας το δείξω έτοιμο φωτογραφημένο. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.